Ο κ. Πιλάνης από το ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα κύριε Πιλάνη. Μου έφερε τι φωτογραφίε. Είστε καλά. Ο κ. Κώστας Πατρίκιος από του Ανεξάρτητου Έλληνε, καλησπέρα κύριε Πατρίκη. Ο κ. Βασίλης Ξυπολιτάς από τη Νέα Δημοκρατία, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κ. Δημήτρης Οικονόμου από το ΚΙΝΑΛ, καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Τη γραμμάτα τη φόρεσα εγώ. Εσεί ήρθατε χωρί γραμμάτα. Ο κ. Τάκη Διαμαντόπουλο από την Ένωση Κεντρών, καλησπέρα κύριε Διαμαντόπουλο. Και ο κ. Τάσο Μαυρόπουλο από τη Λαϊκή Ενότητα, καλησπέρα κύριε Μαυρόπουλο και εσά. Να είστε καλά, καλώ ήρθατε. Τώρα, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Διαμαντόπουλε. Λοιπόν, ένα σχόλιο θα κάνω, κύριε Παυλόπουλε, για την τοποθέτηση του κυρίου Καμένου. Είναι πολύ αργά τώρα να αναζητά ευθύνες από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει την ιστορική ευκαιρία όταν υπογράφει η συνθήκη στις Πρέσπες. Μπορούσε τότε κάλλιστα να ρίξει την κυβέρνηση, κύριε Παυλόπουλε. Απλώς παρέδωσε το στυλό στον κύριο Γκοτζιά και στον κύριο Τσίπρα να συνεχίσουν αυτή την, και να υπογράψουν αυτή την εγκληματική συμφωνία. Τώρα για τη συμφωνία που αύριο, όπως δείχνουν όλα, θα ψηφιστεί. Εμείς λέμε, κύριε Παυλόπουλε, με ένα προσύμφωνο 20 σελίδων παραδίδουμε τη Μακεδονία μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση, με αυτή τη συμφωνία που θα ψηφιστεί αύριο, θα μείνει στην ιστορία ως η κυβέρνηση που παρέδωσε εθνική ισχύ. Και είναι πολύ κακό αυτό. Εμείς τους έχουμε καλέσει και ο κύριος Λεβέντης από βήμα της Βουλής έχει πει γιατί δεν πάμε σε ένα δημοψήφισμα, γιατί δεν αφήνουμε το λαό να ακουστεί και να αποφασίσει ο λαός. Ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί δεν συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Η ευθύνη θα τους βαραίνει, η ευθύνη θα είναι διαχρονική, κύριε Παυλόπουλε, και τη λύση και την απάντηση και την τιμωρία θα τη δώσει μόνο ο ελληνικός λαός δια της ψήφου όταν γίνουν οι εκλογές. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, παρακαλώ, κύριε Πιλάνη, παρακαλώ. Μια φράση θα πω για να κλείσω, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Με τη στάση της κυβέρνησης σε ένα τόσο μεγάλο εθνικό θέμα, μας έδειξε ξεκάθαρα ότι έχει αποστροφή προς τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και τι εννοώ με αυτό, κύριε Παυλόπουλε, για να κλείσω. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη τοποθέτηση, εμείς και ο πρόεδρος μας, ο Βασίλης Λεβέντης, έλεγε ή δημοψήφισμα ή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή εκλογές. Διαλέξτε και πάρτε. Δεν κάναν τίποτα από τα τρία. Αγνοήσανε και τα πολιτικά κόμματα, αλλά και το λαό, και πήγανε μόνοι τους να λύσουν ένα τόσο φλέγον μεγάλο εθνικό ζήτημα. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση πια έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Εγώ τώρα θα στεναχωρήσω τον κύριο Διαμαντόπουλο, κυρίως που είναι και καλός φίλος, αλλά είναι στην ικανότητα των αρχηγών όταν διαλύονται ολόκληρες κοινοβουλευτικές ομάδες και μάλιστα με τέτοιο γρήγορο και βίαιο τρόπο. Σημαίνει ότι κάτι κακό έχει κάνει ο αρχηγός. Δεν είναι δυνατόν και στο Σανέλ και στο Ποτάμι και στην Ένωση Κεντρών. Στην Ένωση Κεντρών, γιατί διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Πρόεδρε? Θα κάνετε λάθος εδώ πέρα. Εμείς είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα κανονικά. Έχουμε πέντε βουλευτές. Συνεχίζουμε, κύριε Κόνστα, όχι για να μην αφήσουμε λάθος εντυπώσεις. Οι αποστάτες που φύγαν από εμάς και πήγαν σε άλλα κόμματα φέρουν και την ευθύνη. Εσείς χάσατε την ευθύνη σας, κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί που φύγαν και προδώσαν, αυτοί φέραν την ευθύνη. Εμείς, η Ένωση Κεντρών έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δίνει τη μάχη της μέσα στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία πρωτίστως. Και θα μας δικαιώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Και θυμηθείτε, κύριε Κόνστα, εδώ θα είμαστε και θα δείτε τι ποσοστό θα έχει η Ένωση Κεντρών. Γιατί οι πέτσινες δημοσκοπήσεις που βγάζουν κάποιοι θα τους γυρίσουν μπούμεραν. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ.